Ο προπονητής ομάδας, ο κ. Καλμαζίδης. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είστε καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Ηρεμήσατε καθόλου ή το μυαλό στριφογυρίζει σε όσα έγιναν χθες στο μεγάλο παιχνίδι? Ναι, δεν έχω ηρεμήσει, είναι αλήθεια. Και αυτά που συνέβησαν χθες και εμείς τον αθλητισμό, όπως ξέρετε, οφείλουμε να συνέχεια να ξεπερνάμε και να βλέπουμε το επόμενο, γιατί πολύ γρήγορα θα ξαναπαίξουμε παιχνίδι και σημαντικό μάλιστα. Ναι. Και πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Coach, ήταν ένα μάτς όπως ακριβώς το περιμένατε? Πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ υψηλό επίπεδο, μεγάλη ένταση, γεμάτα σετ. Έτσι ακριβώς το περιμένατε? Έτσι, έτσι το περίμενα, γιατί είμαστε και εμείς και ο Ολυμπιακός έχουμε φέτος, θα έλεγα, πολύ καλή ποιότητα, υψηλό επίπεδο. Και οι αθλητές και όλη η ομάδα, ας πούμε, και αυτό είναι ευχάριστο. Έγινε ένα πάρα πολύ δυνατό και σκληρό παιχνίδι με φάσεις υψηλού επίπεδου, ιδιαίτερα σχετικά και οι δύο ομάδες κυριμάτηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ναι, εντάξει είναι. Λίγο, αν θέλετε να μετακινηθείτε ή δεν σας ακούμε και καλά, δεν ξέρω αν... Τώρα δεν ξέρω αν... Ωραία, δεν είμαστε καλά, είμαστε καλά τώρα, ναι. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση το πώς μπήκατε στο παιχνίδι. Φοβερή ψυχολογία, νοοτροπία νικητή από την παρουσίαση ακόμα. Η πρώτη πόντη, δηλαδή από τα πρώτα λεπτά δείξατε ότι φυσικά είστε αποφασισμένοι για την νίκη. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια που, αν πούμε κάτι, μια δυναμία ήταν ότι δεν μπαίναμε καλά στο πρώτο σετ. Όχι ακριβώς. Δεν είναι. Θα έλεγα ότι... είναι, το κάθε παιχνίδι είναι και διαφορετικό, αλλά έχουμε δείξει μια σταθερότητα. Όπως είπατε, μπήκαμε και πολύ, πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Εντάξει, και όλα τα σετ, τα περισσότερα μάλλον, κρίθηκαν στο πόντο. Αυτό δείχνει ότι είμαστε κάπου ισοδύναμοι. Και, τώρα, κάποιο σετ ήμασταν και λίγο πίσω, καταφέραμε να κλείσουμε την... ναι, τη διαφορά, και νομίζω αυτό είναι η δύναμη της ομάδας, ότι και κάτω να είμαστε στο σκορ μπορούμε και σιγά σιγά ροκανίζουμε, μπορούμε, δεν χάνουμε δηλαδή την αυτοπεποίθησή μας, παλεύουμε μέχρι το τέλος και άλλες φορές μπορεί να χάσεις, ας πούμε, αλλά τις περισσότερες φορές αν είσαι μέσα στο παιχνίδι και παλεύεις συνέχεια, νομίζω ότι είναι στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Το έπατε κι εσείς τώρα, το δείχνει η βαθμολογία, το έδειξε και το μάτς χθες, ότι είστε πλέον ισοδύναμοι με τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι μια πρώτη μεγάλη επιτυχία, έτσι, για να μην ξεγελιόμαστε. Ο Ολυμπιακός ήταν σε άλλο επίπεδο, πολύ μεγάλο ρόστερ. Ομάδα με πολλά πρωταθλήματα, με τίτλους, και πλέον αισθάνεστε πράγματι μετά και το χθεσινό ότι είστε ισοδύναμοι? Αν είτε άλλο, αυτό που ήθελα να κάνουμε το καταφέραμε χθες. Δείξαμε τα δόντια μας για τη συνέχεια. Μπορεί βαθμολογικά μπορεί να μην έχει και τόσο μεγάλη σημασία το παιχνίδι το χθεσινό, αλλά ψυχολογικά και δείξαμε ότι εδώ είμαστε κι εμείς και θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλό. Αυτός ήταν ο στόχος και σιγά σιγά προς το τέλος, ας πούμε, που μένουν άλλες 6 αγωνιστικές για την κανονική περίοδο, που πρέπει να είμαστε εξίσου σοβαροί, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό που είναι σημαντικά, και τα υπόλοιπα έχουν το ίδιο βαθμολογικό, ίδια βαθμολογική σημασία. Αλλά αυτό που ήθελα να δείξουμε τα δόντια μας, ότι πράγματι εδώ είμαστε κι εμείς και θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι. Αυτό ήταν. Κάτι που δεν πήγε καλά χθες ήταν τα αρκετά λάθη που κάνατε. Λάθη στο σέρβις, στατιστικά... Ήταν μια επιλογή. Ήταν επιλογή. Επιλογή ήταν. Όχι να κάνουμε λάθη. Φυσικά, στο σέρβις να το δυσκολέψετε, αλλά... ναι. Ναι, ναι. Όπως ξέρουμε όλοι, ο Ολυμπιακός, όπως είπες πριν, είναι ο νταμπλούχος, έχει μια τεράστια... πώς το λένε... ποιότητα. Παράδοση, ποιότητα, ναι. Έχουν τα πρωταθλήματα. Για να κερδίσεις αυτήν την ομάδα δεν μπορείς να πάρεις. Πρέπει να υπερβάλλεις. Χωρίς ρίσκο. Και εγώ ζήτησα από τα παιδιά να ανεβάσουμε λίγο το ρίσκο, και ξέροντας ότι μαζί με το
το ότι ανεβάζεις το ρίσκο, έχεις και κάποια λάση παραπάνω. Αλλά ναι, με το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι βγήκε αυτό, αλλά άλλες φορές είναι αυτό το πρέπει να πάρεις μια απόφαση, το πόσο ψηλό ρίσκο πρέπει να πάρεις. Αλλά νομίζω ότι ήταν επιτυχημένο. Τι έχετε να πείτε για ό,τι έγινε μετά το δεύτερο σετ, αλλά και μετά το τέλος του αγώνα? Αισθανθήκαμε ότι οι οπαδοί των γηπεδούχων δεν ξέρουν να χάνουν, δεν μπορούν να αποδεχθούν ίσως την αδυνατότητα του αντιπάλου. Τι έγινε, πώς το ζήσατε εσείς? Τι να πω, απογοήτευση. Δηλαδή, εμείς είμαστε επαγγελματίες που καθημερινά δίνουμε τα πάντα για να εμφανιστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Όχι μόνο εμείς, όλες οι ομάδες και όλοι οι αθλητές. Ναι. Αυτά είναι πράγματα που, τέλος πάντων, τα λέμε κάθε χρόνο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Εμείς είμαστε, θέλουμε να λέμε ότι διδάξαμε τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο, αλλά είμαστε πολλά χρόνια πίσω. Λειτουργούμε... Έχω παίξει σε όλο τον κόσμο. Ναι. Σε πολλά γήπεδα, σε μεγάλες διοργανώσεις. Και... αυτό το πράγμα δεν το συναντάς. Τραυματίστηκαν και παίχτασες, έτσι. Ναι. Και ο Γκόμες χτύπησε. Και ο Γκόμες και ο Καρασαβίδης. Και... όλοι φάγαμε και πέρα. Δυστυχώς δεν είναι στο μόνο εκεί. Γίνονται σε πολλά γήπεδα που εντάξει, τι να πει κανεί. Είναι απογοήτευση. Ναι. Ενώ έχουμε τεράστια χαρά που καταφέραμε αγωνιστικά να κερδίσουμε, αλλά απογοητεύεσαι. Την Τετάρτη είναι το παιχνίδι Κυπέλλου, έτσι. Ναι. Ξέρετε, έγινε στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, αλλά γίνεται στον αθλητισμό. Όταν έρχεται μια τόσο μεγάλη νίκη, κάπου να αποσυντονίζεσαι, κάπου να χάνεις συγκέντρωσή σου και να ακολουθούν επικίνδυνοι δρόμοι. Έγινε και φέτος πολύ έντονα στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Είστε σίγουροι για την ομάδα σας, για την οτροπία των παιχτών σας, ότι Τετάρτη θα είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι? Γιατί είναι νοκάουτ παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι νοκάουτ παιχνίδι και είναι. Εγώ το είχα πει πριν, γιατί πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τους είπα στους παίκτες, αν πρέπει να, από τα τρία παιχνίδια, δηλαδή Ολυμπιακό που παίξαμε χθες, ναι, Αλεξανδρούπολη που παίζουμε Τετάρτη και Αλεξανδρούπολη που παίζουμε για το πρωτάθλημα τη Δευτέρα, αν έπρεπε να διαλέξω ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε, είναι της Τετάρτης. Τους το είπατε έτσι πριν το παιχνίδι, Ναι. Βέβαια, όλοι μπαίνουν μέσα. Ήθελα να δώσω έμφαση και να τους δώσω να καταλάβουν ότι το παιχνίδι του Κυπέλλου είναι μη αναστρέψιμο. Έτσι. Είναι στόχος. Είναι στόχος και να πρέπει να είναι οπωσδήποτε. Κατανοητό. Πώς ήταν το κοινό ταξίδι με την ομάδα ποδοσφαίρου? Ξέρετε, δεν συνηθίζεται. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα για το σύλλογο γενικώς και είναι μια πολύ μεγάλη ευκολία, έτσι, το να ταξιδεύεις με τσάρτερ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους ευχαριστείτε, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βέβαια. Είναι το μόνο σήμερα που το κάνεις. Στο ταξίδι αυτό εμείς έχουμε τα θέματα μας. Δεν μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια πάντα να ταξιδεύουμε αεροπλάνο και... σε αυτή την περίπτωση που θα παίξουμε πάρα πολύ γρήγορα και με τον εθνικό που φεύγουμε αύριο το πρωί, μας διευκόλυνε πάρα πολύ αυτό από θέμα κούρασης, είναι πολύ θετικό. Είδαμε ότι μιλούσατε και με τον Παγιανόπουλο, τον γνωρίζετε από Σουηδία? Δεν τον γνωρίζω, αλλά μου είπαν ότι το παιδί είναι από Σουηδία και πιάσαμε εκεί πέρα συζήτηση και κάναμε... μιλήσαμε αρκετά. Μάλιστα. Κύριε Καλαμαζίδη, πολλά συγχαρητήρια και πάλι για όλη την πορεία, για τη χθεσινή νίκη και καλή συνέχεια, γιατί όπως είπατε και εσείς, από εδώ και πέρα έχονται ακόμα μεγαλύτερα παιχνίδια. Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.